Θα μείνουμε στην διεθνή επικαιρότητα, θα περάσουμε στην γειτονική Τουρκία να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις σχέσεις των δύο χωρών αλλά και τα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη γειτονιά. Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά και τιμή να έχουμε μαζί μας τον κύριο Σταθακόπουλο, διδάκτορο στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, διεθνολόγος με εξειδίκευση σε θέματα που αφορούν την Τουρκία. Καλησπέρα, ευχαριστούμε για τον χρόνο σας κύριε Σταθακόπουλε. Καλησπέρα κύριε Σουδούλε, σας και στους τηλεθεατές σας και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση της φιλοξενία για άλλη μια φορά. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από ένα σχόλιο από την ευρύτερη γειτονιά, από τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή, το πώς επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή. Ναι, σαφώς. Από τον Οκτώβριο έχουμε το θέμα της Γάζας, το οποίο έχει επηρεάσει ευρύτερα. Και τώρα βεβαίως τελευταία και το θέμα των Χούθη στα στενά της Ερυθράς Θάλασσας, το οποίο έχει επηρεάσει ευρύτερα το διεθνές εμπόριο και κυρίως την αυσιπλοεία. Να δώσουμε μερικές πληροφορίες εδώ για τον κόσμο, παρότι είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο. Δεν είναι και υποχρεωμένος ο καθένας να γνωρίζει τώρα τις λεπτομέρειες για τον Χούθη και τα εσωτερικά θέματα της Ιεμένης. Λοιπόν, η Ιεμένη ενώθηκε σε ένα κράτος τη δεκαετία του 90, όμως ήδη από πάρα πολύ νωρίς, με ηγέτη τον Χούθη, γι' αυτό και το όνομα Χούθη, ουσιαστικά έκανε ένα κίνημα εσωτερικό αποσχιστικό, εμφύλιο θα λέγαμε, το 2004. Δεν πέτυχε, επανήλθαν το 2014-2015, πάλι με Χούθη, που αγνώ αν είναι γιος ή συγγενής. Πάντως Χούθη, πάλι ο ηγέτης τους. Το όνομα της οργάνωσης είναι Ansar Allah, που σημαίνει υποστηριχτές του Αλλάχ. Το σήμα τους, στα αραβικά γραμμένο και πολύχρωμα, γράφει μίσος κατά των Σουνιτών, αυτοί είναι Σιίτες. Και μάλιστα είναι σε μια σέκτα που λέγονται Ζεϊδί. Είναι μια, ας πούμε, αίρεση για να καταλάβει ο κόσμος, σέκτα λέγονται όμως. Μίσος κατά της Δύσης, μίσος κατά του Ισραήλ, μίσος κατά των Ηνωμένων Πολιτειών. Άρα πολύ συγκεκριμένο το αποτυπωμά τους, τι πρεσβεύουν, γιατί είναι το σήμα τους αυτό, έτσι. Ως υποστηριχτές του Αλλάχ. Τώρα, σαφώς έχουν κόντρα με την κυβέρνηση της Ιεμένης, την υπόλοιπη, στη Σάνα, η οποία είναι Σουνίτες. Αυτοί είναι Σιίτες σε μια σέκτα. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα μας απασχολούσε το θέμα των Χούθη, αλλά όχι τόσο την αυσιπλοεία. Την αυσιπλοεία την απασχολούσε περισσότερο το θέμα των πειρατών από τη Σομαλία, που είναι στις απέναντι ακτές της Αφρικής. Βεβαίως. Για να δώσουμε ένα στίγμα να καταλάβει ο κόσμος, μέχρι να ανοίξει η διόρυγα του Σουέζ, το εμπόριο της ναυτιλίας γινόταν επί αιώνες, κάνοντας τον περίπλο της Αφρικής. Αυτό κόστιζε σε χρόνο και σε χρήμα στο εμπόριο. Γι' αυτό ήταν και ακριβά τα εμπορεύματα από την Ασία. Το τσάι, τα καρικεύματα και όλα τα σχετικά. Η Τουρκία εκμεταλλεύτηκε ως Οθωμανική Αυτοκρατορία τότε τα λιμάνια της, που ήταν στην περιοχή που τώρα φλέγεται, έφταναν μέχρι την Ιεμένη τα λιμάνια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και βεβαίως στην περιοχή που σήμερα είναι ο Λίβανος, Σύρια, το Ισραήλ, η Γάζα κτλ., η Αίγυπτος, και εκμεταλλευόταν εκεί πέρα λέγοντας ότι θα έρχεστε εδώ πέρα οι Ευρωπαίοι, θα κάνετε σκάλα όπως λέμε στην ναυτιλία, θα πατάτε εδώ, σε ένα είδος καπιτουλάρ, σημαίνει διομολογήσεις. Η σημερινή σύγχρονη ορολογία στην οικονομία είναι ΕΟΣ, ειδικές ελεύθερες οικονομικές ζώνες, όπου υπήρχε ένα αφορολόγητο ειδικό καθεστώς, πλήρωναν κάτι, αλλά όχι φορολογία στο εμπόρευμα για να παυξήνεται, και από εκεί πέρα με καραβάνια, και όταν έγινε το τρένο με τρένα, μετέφεραν ή πήγαιναν ή έφερναν εμπορεύματα προς το Ιράκ και από εκεί πέρα στο Περσικό κόλπο, φαντάζομαι μέχρι την Ινδία και την Ινδονησία που τους ενδιαφέρει. Όταν άνοιξε το Σουέζ, αυτό το πράγμα ελάφρυνε, να το πω έτσι, και οικονομικά και ο κίνδυνος έτσι ελάφρυνε, αλλά μπορούσε η Αίγυπτος ανά πάσα στιγμή να το ανοίγει και να το κλείνει, ναι. Οπότε γινόταν κρίση στο Σουέζ. Μόλις μπήκαν αυτά σε μια σειρά και παγιώθηκε μια κατάσταση και ειδικά ξεπεράστηκε το θέμα των αδελφών μουσουλμάνων στην Αίγυπτο, δεν υπάρχει θέμα στην είσοδο του Σουέζ, υπάρχει θέμα στην απόρρια, στην απόλυξη του Σουέζ, που είναι η Ερυθρά Θάλασσα και τελειώνει πάλι με στενά σχετικά μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, της Χερσονήσου της Αραβίας και της Αφρικής. Από τη μια μεριά στην Αφρική έχουμε τους Ομαλούς και από την άλλη μεριά τους Χούθη. Μέχρι τώρα απασχολούσαν οι Σομαλοί πειρατές. Γι' αυτό το λόγο, το 2011, που ήμουν νομικός σύμβουλος στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, τότε με Έλληνες αξιωματούχους, από το λιμενικό κυρίως,
Είχαμε βρεθεί στον IMO. IMO σημαίνει International Maritime Organization, ο Διεθνής Οργανισμός Ναυτιλίας. Είναι ο ΟΗΕ της Ναυτιλίας. Mm-hmm. Τότε είχαμε ευτυχήσει να έχουμε πρόεδρο στον ΟΗΕ της Ναυτιλίας, Έλληνα, τον Ευθύμιο Μητρόπουλο. Οπότε οι Έλληνες εκεί ήμασταν πρωτοκλασάτοι, να το πω έτσι, και λόγω της ναυτιλίας του όγκου μας και βεβαίως ως αξιωματούχοι και εκπρόσωποι. Εκεί λοιπόν περίμεναν οι πάντες, και πραγματικά είχα νιώσει περήφανος ως Έλληνας, να περιμένουν οι πάντες τι θα πει η ελληνική αντιπροσωπεία, το Greek Delegation, αναφορικά με το αν θα μπαίνουν επάνω στα πλοία ένοπλοι, φρουροί, για να προστατεύουν τους πειρατές. Και η Ελλάδα τότε πρωτοπόρησε, ήμουν στην Παρασκευαστική Επιτροπή και είπε ότι μπορούν να ανεβαίνουν μισθοφόροι, μισθωμένοι για δύσκολες περιοχές που είναι εμπόλεμες. Ένοπλοι επάνω, οι οποίοι με συγκεκριμένες συνθήκες μπορούν να δράσουν, πώς θα δράσουν κτλ. Αυτό το ακολούθησαν όλες οι χώρες πλέον, τον ελληνικό νόμο δηλαδή ουσιαστικά, από το 2012 που είναι σε ισχύ, και κυρίως για τις περιοχές της Σομαλίας, αυτά που είναι τώρα το προβληματικό θέμα, μέχρι και τα στρατά της Μάλακα, μεταξύ Ινδίας, Ινδονησίας κτλ. Τώρα, το ότι οι Χούθοι ουσιαστικά κλείνουν τα στενά ή επιτίθονται σε πλοία διεθνούς εμπορίου που φέρνουν σημαίες κυρίως offshore εταιριών, δηλαδή μπορεί να φέρνουν μια ελληνική ή μπορεί να φέρνουν μια αμερικάνικη, αλλά συνήθως φέρνουν offshore εταιριών, Cayman Islands, Marshall Islands, Bahamas, Βερμούδα, Μάλτα, Λιβερία, τέτοιες σημαίες φέρνουν τα πλοία, για λόγους που παρέλκει τώρα να εξηγήσω, είναι θέμα οικονομική αυτή, εντάξει, έχουν δώσει το ελεύθερο μόνο σε πλοία που σχετίζονται με το Ιράν, κυρίως όμως με την Κίνα και τη Ρωσία. Mm. Άρα λοιπόν πίσω από εκεί μπορούμε να ανακαλύψουμε το εξής. Πρώτον, τους ηθικούς αυτούργους που βοηθούν αυτή τη στιγμή τους Χούθοι. Νομίζω ότι το έχουν φανερώσει ήδη, δεν θέλει καμιά σοφία για να το καταλάβεις. Και σε κάθε περίπτωση αυτό έχει επιβαρύνει το διεθνές εμπόριο, διότι τα πλοία φοβούμενα να πάνε εκεί, ακόμα και με φρουρά επάνω, δεν τα ασφαλίζουν οι διεθνείς ασφαλιστικές εταιρείες. Ναι. Τα P&I Club δηλαδή και γενικώς οι ασφαλιστικές εταιρείες, δεν τα, οι Lloyds, οτιδήποτε ποια εταιρεία και να είναι, δεν τα ασφαλίζουν. Ή αν τα ασφαλίσουν, είναι πάρα πολύ ψηλά τα ασφάλιστρα, με αποτέλεσμα να μην συμφέρει, αλλά κάνουν τον περίπλου. Άρα λοιπόν, εφόσον ο ναυλωτής, ο μισθωτής, αυτός που νοικιάζει το πλοίο, από τον εκναυλωτή, εκμισθωτή που το έχει ως πλειοκτήτη στο πλοίο και του νοικιάζει το πλοίο και κάνει το περίπλου, πληρώνει πιο πολλά καύσιμα, μπαίνει σε μεγαλύτερους κινδύνους καιρικών συνθήκων περισσότερο, αυξάνεται τα μεταφορικά, αυξάνονται 5-6 φορές, 10 επάνω. Άρα λοιπόν αυτό θα μετακυληθεί στο εμπόρευμα και θα μετακυληθεί σε εμάς, στους καταναλωτές. Mm-hmm. Τα προϊόντα που πάνε προς την Ασία δεν μας ενδιαφέρει, αλλά μας ενδιαφέρει αυτά που έρχονται από την Ασία προς το δυτικό κόσμο. Αυτός είναι ο κίνδυνος. Το έργο που προκύπτει είναι το εξής. Μας είπατε και ποιος κρύβεται πίσω από τους Χούθη και ήταν πολύ ενδιαφέρον στοιχείο. Ποιες είναι οι δυνατότητες των Χούθη, ποιο είναι το μέγεθος της απειλής και ποια είναι η διεθνής απάντηση, αν θα σταματήσει εκεί, αν θα περιοριστεί στις επιχειρήσεις των Αμερικανών και των μεγάλων Βρετανών. Πολύ χρήσιμη ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι τα οικονομικά μέτρα που έχουν επιβληθεί στους Χούθη από το 2014-2015 ότι είναι αρκετά. Και εδώ τους χαρακτηρίζει ως τρομοκρατική οργάνωση, λέγοντας ότι για να χαρακτηριστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση τρομοκρατική οργάνωση, θα πρέπει να μετακυληθεί η απόφαση στα συμβούλια, στις κυβερνήσεις δηλαδή, και στα κοινοβούλια των χωρών μελών, επομένως θα καθυστερήσουμε και δώρον άδωρον. Θεωρεί λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση τα οικονομικά μέτρα και ο έλεγχος λογαριασμών που μπαινοβιάνουν χρήματα για τους Χούθη, αυτό τι σημαίνει, ότι τα ξέραν πάντα, αλλά κάνανε τα στραβά μάτια στη διακίνηση χρημάτων. Τώρα ξαφνικά θυμήθηκαν ότι αυτοί οι λογαριασμοί είναι offshore εταιριών και καταλήγουν στους Χούθη ή καταλήγουν στη Χαμάς, στη Χεζμπολάχ. Λοιπόν, αρνείται όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση χαρακτηρίζει τρομοκρατική οργάνωση, άρα δεν μπορεί να παρέμβει. Το μόνο που πρέπει να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να πει, συστήνω στις χώρες τις ευρωπαϊκές, να στείλουν πλοία που παρακολουθούν την περιοχή και ασφαλίζουν το εμπόριο. Όμως οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πολλές, ανήκουν και στο ΝΑΤΟ. Το ΝΑΤΟ λοιπόν, ως ηγούμενο από τις ΗΠΑ ως επιτοπλίστων, μέσα εκεί μετέχει και η Τουρκία βέβαια από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
Το ΝΑΤΟ λοιπόν δεν έχει χαρακτηρίσει ακόμα τρομοκράτες, όμως οι Ηνωμένες Πολιτείες που ηγούνται το ΝΑΤΟ έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση τους Χούθη. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εφόσον είναι τρομοκρατική οργάνωση, μπορούν να παρέμβουν αστυνομικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άρα λοιπόν, αν παρέμβουν αστυνομικά οι Ηνωμένες Πολιτείες και κάνουν βομβαρδισμούς στις περιοχές που κατέχουν περίπου το 40% της Ιεμένης οι Χούθη, πληθυσμιακά είναι λίγοι, είναι περίπου 120-130.000. Περίπου οι πιστοί Χούθη χαρακτηριζόμενοι, ένοπλοι άοπλοι. Αν χτυπηθούν εκεί, αντιλαμβάνεστε ότι το Ιράν, που χρηματοδοτεί και έχει βοηθήσει, θα παρέμβει. Έχουμε τώρα το χτύπημα του Ιράν μέσα στο Ιράκ, στο Ερμπίλ. Έχουμε το χτύπημα με τους Πακιστανούς. Έχουμε τους Κινέζους να το χειρίζονται διπλωματικά, όμως γνωρίζουμε ότι πολλοί πύραυλοι που είναι στο Ιράν είναι κινέζικης κατασκευής και καταγωγής, αγορασμένοι, και το Ιράν τους έχει δώσει στη Χαμάς. Και η Χαμάς έχει ρίξει τέτοιους πυράβλους κινέζικους. Η Χούθη ομοίως. Και εδώ πέρα πάμε τώρα σε κάτι που είπε τον Οκτώβριο, μετά το χτύπημα που έγινε τις 7 Οκτωβρίου στη Γάζα, ότι είχε εμφανιστεί ο Μετβέντεφ τότε, ο οποίος γενικά του αρέσει να τρολάρει, όπως χρησιμοποιούμε οι νέοι την ορολογία, δηλαδή να κάνει πλάκα, να διακομωδεί ή να έτσι, πειράζει κάπως τη Δύση, λέγοντάς τους ότι μας ανοίξατε το μέτωπο στην Ουκρανία πριν 2 χρόνια, θα σας ανοίξαμε κι εμείς τώρα κάτι άλλο και άντε να το μαζέψετε. Αυτό δεν ξέρουμε αν το είχε πει τότε σοβαρά ή το είπε έτσι, αλλά από τις πράξεις... Από τις εξελίξεις, ναι. Από τις εξελίξεις βλέπουμε ότι δεν σταματάει η Γάζα και βεβαίως το Ισραήλ δεν κάνει πίσω, γιατί αν κάνει πίσω θα θεωρηθεί αδύναμα από τους γύρω-γύρω αραβικούς πληθυσμούς και χώρες και από τους εχθρούς του γενικώς. Το θέμα των Χούθη, ξαφνικά οι Χούθη πώς δυνάμωσαν, που βρήκανε πυρομαχικά, που βρήκανε πυράβλους, που βρήκανε drones, που βρήκανε τεχνογνωσία και χρήματα για να τα κάνουν αυτά. Γιατί να γίνει ξαφνικά το χτύπημα τώρα στο Ερμπίλ, λέει, ήταν η κατάσκοπη του Ισραήλ και πρέπει να χτυπηθούν. Το Πακιστάν τώρα γιατί έμπλεξε. Η Ινδία που έχει προβλήματα με το Πακιστάν πήρε το μέρος του Ιράν. Η Ρωσία έχει σχέσεις με το Ιράν άρεστες. Οι Κινέζοι ομοίως. Τα χειρίζονται κάπως λεπτά, αλλά έρχονται αυτοί και τους δίνουν στην κυριολεξία. Δηλαδή μας λένε αυτοί είναι από πίσω. Οπότε αν τα συνδυάσουμε όλα, μπορούμε να καταλάβουμε ότι υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι, όχι μόνο κράτη, και εταιρείες και οικονομικά συμφέροντα, τα οποία θέλουν να δε και καλά να τσιγκλίσουν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ περαιτέρω, να φύγει αυτό το πράγμα, να ξεχυλώσει πέραν από τη Γάζα, όπου αυτοί οι οποίοι ωφελούνται αυτά τα 2 χρόνια και τον πολέμου με την Ουκρανία, σε ένα μεγάλο τόξο που ξεκινάει από την Ουκρανία, κατέβηκε στον Αγκόρνο Καραμπάχ, στο Αρτσάχ, πάει στον Περσικό κόλπο, γυρνάει στην Αραβική Χερσόνησο, πάει στην Ερυθρά Θάλασσα τώρα και ξανακαταλήγει επάνω με εμάς, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι μια πρίτιδα αποθήκη και τα Βαλκάνια, εν υπνώση, ειδικά με το θέμα της Βοσνίας. Αντιλαμβάνεστε ότι εμείς, εκόντες άκοντες, θέλοντας και εμείς, είμαστε μέσα στον κύκλο, στο μάτι όλων αυτών των γεγονότων. Όσο καλές σχέσεις και να έχουμε με όλους διμερώς ή τέλος πάντων να θεωρούμαστε μια πύλη προς την Ευρώπη, άρα δεν θα πρέπει εμείς να χτυπηθούμε με κάποιο τρόπο για να κλείσουμε αυτή την πύλη που μπαίνουν βγαίνουν διάφοροι, αντιλαμβάνεστε ότι όσο και να θεωρούμε ότι είμαστε στο απειρόβλητο, δεν είμαστε. Και πρέπει να είμαστε σε μια συνεχή εγρήγορση για αυτά τα οποία γίνονται και με τις συμμαχίες μας διπλωματικά, αλλά και εσωτερικό επίπεδο για τυχόν διακινήσεις τρομοκρατών με άλλες ταυτότητες μέσα από την Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι γενικά δεν πάμε καλά, δεν πάμε καλά. Ποιος είναι ο ηθικός αυτουργός, λέγονται, βλέπουμε ονόματα, δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι εφόσον αυτοί δεν το συνομολογούν. Και από τη στιγμή που δεν συνομολογείται, απλά βλέπουμε τα επίχειρά τους, το τι συμβαίνει δηλαδή αργότερα και συνέχεια. Δεν το βλέπω να είναι ήρεμο όλο αυτό. Και βεβαίως, αν ωφελείται η Τουρκία, για να πάμε στο αρχικό σας ερώτημα, σε όλα αυτά, σαφώς η Τουρκία είναι εμπλεγμένη στο μαύρο εμπόριο. Το μαύρο εμπόριο που κάνει την φέρει στη 10η μαύρη οικονομία παγκοσμίως, σύμφωνα με τον Bloomberg. Μην ξεχνάμε ότι την έχει βοηθήσει η μαύρη οικονομία της να αναβαθμιστεί από G19 που ήταν στους G20 σε G17 αυτή τη στιγμή. Εμείς είμαστε 54η οικονομία στις 213 του κόσμου. Η Τουρκία είναι 17η. Η Τουρκία έχει μια παραγωγή στρατιωτική γύρω στο 60-70% των οπλικών συστημάτων, τα οποία και πουλάει παρά έξω, άρα ωφελείται
από τις πωλήσεις αυτές, ωφελείται από το μαύρο εμπόριο, γιατί μέσα από τράπεζες τουρκικές περνάνε μαύρα χρήματα οργανώσεων τέτοιου είδους και κυρίως της Χαμάς. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχει ένα κόμμα κουρδικό, ακραία μουσουλμανικό, σιητικό, το οποίο είναι Χεσμπολάχ στην κυριολεξία, αλλά είναι Τούρκοι πολίτες, το οποίο στήριξε τον Ερντογάν στις εκλογές του περασμένου Μαΐου. Άρα λοιπόν τους χαϊδεύει τα αυτιά και εκεί πέρα. Και από εκεί πέρα, από τον πόλεμο στην Ουκρανία και όπου γίνεται πόλεμος, η Τουρκία στέλνει στρατεύματα για να έχει μια γεωπολιτική στρατηγική παρουσία. Την εκμεταλλεύεται αργότερα λέγοντας ότι εγώ έχω παρουσία, βγάζω το φίδι από την τρύπα ή παρεμβαίνω τέλος πάντων για να δώσω λύση, ενώ πουλάει όπλα ταυτόχρονα και παρεμβαίνει για ίδιον όφελος. Εν τούτης ωφελείται με ανταλλάγματα, δηλαδή την προσέχουν όλοι, την έχουν στα όπα-όπα. Μπορεί από την άλλη μεριά να κάνει και τα μούτρα της, σαν να λέμε σας κρατάω μούτρα και δεν πάω στον Ταβός, αρνούμε να έρθω στον Ταβός. Ναι. Και από την άλλη μεριά να έχει ωφεληθεί και από τους Ρώσους και από τους Ουκρανούς, έχοντας πουλήσει όπλα στους Ουκρανούς. Από την άλλη μεριά είναι μια χώρα όπου οι Ρώσοι επικοινωνούν με τον έξω κόσμο μέσω της Τουρκίας, τα εμπορεύματά τους, η ενέργεια κτλ. Και μην ξεχνάμε το πιο σοβαρό, ότι οι Ρώσοι μεγιστάνες, οι οποίοι λέγανε θα τους κατασχεθούν τα περιουσιακά στοιχεία και θα γίνουν κατασχέσεις κτλ. Δεν έγινε τίποτα, γιατί όπως έλεγα την πρώτη στιγμή, τα περιουσιακά του στοιχεία είναι σε offshore εταιρείες. Επομένως, πώς θα κατασχέσει τα περιουσιακά στοιχεία σε μια offshore εταιρεία? Δεν μπόρεσαν να τα κατασχέσουν. Πέραν τούτου, ως φυσικά πρόσωπα, οι Ρώσοι μεγιστάνες, όπως και άλλοι που το κάνουν ανά τον κόσμο, αγόρασαν ξένες υπηκότητες και διαβατήρια Τουρκίας, Αζερμπαϊτζάν, και αυτή τη στιγμή κάνουν όλοι ότι δεν καταλαβαίνουν και ξαναεπενδύουν χρήματα και παίζουν στις διεθνείς αγορές σε χρηματιστήρια Λονδίνο, Νέα Υόρκη, Τόκιο κτλ. Και όλοι ξέρουν ότι είναι Ρώσοι, μια άλλη υπηκότητα. Αλλά εκεί πέρα δεν ισχύουν τα μέτρα. Βλέπετε λοιπόν ότι είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Κοινός όπου φτωχός και η μοίρα του να τρώει μπόμπες και να φτωχαίνει, ή δε πλούσιοι από τέτοιου είδους κράτη, ή κράτη πουλάνε όπλα δηλαδή, ή εταιρείες κρατικές, ή ημικρατικές. Και αποδείχθηκαν επίσης ευσεβείς πόθοι οι προσεγγίσεις κάποιων είτε επιστημόνων είτε πολιτικών εντός και εκτός εισαγωγικών για απομόνωση της Τουρκίας λόγω των τελευταίων κινήσεών της και απομάκρυνση από τη Δύση. Το αναφέρω για να συνδέσουμε και την κουβέντα μας με το θέμα της Σουηδίας. Αυτό που κάποιοι πιθανολογούν είναι ότι και η παρουσία του Υπουργού των ΗΠΑ εκεί είχε να κάνει με αυτό και πιθανώς μια καθυστέρηση εξοπλιστικά της χώρας μας να έχει να κάνει με αυτό. Κάποιοι το συνδέουν και με αυτό. Ναι, ναι, συνδέονται, τα λέτε άριστα. Η Ελλάδα θεωρείται δεδομένη ότι ό,τι και να συμβεί θα συνενέσει. Μας τα δώσετε, ευχαριστούμε. Δεν μας τα δώσετε, καθυστερείτε. Δεν πειράζει τι να κάνουμε, θα τα βρούμε αλλιώς. Στείλτε εκείνο εδώ, κάντε εκείνο εκεί. Το κάνουμε πάντοτε. Η Ελλάδα ακολουθεί μια πολιτική εδώ και 200 χρόνια, ή τέλος πάντων από το 1923 και μετά, 100 χρόνια από τη Λοζάνη και μετά. Να ακολουθεί βεβαίως πρωτίστως το συμφέρον των συμμάχων της και θεωρώντας ότι το δικό της συμφέρον εκπηγάζει μέσα από το συμφέρον των συμμάχων. Δεν τους χαλάμε χατήρι δηλαδή ποτέ. Όσοι μου λένε ότι στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο θυσιαστήκαμε αλλά κερδίσαμε τα Δωδεκάνησα, να τους απαντήσω ότι η Τουρκία που δεν συμμετείχε στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ως επιτίδια ουδέτερη, ουσιαστικά ήταν να πάρει αυτή τα Δωδεκάνησα. Εκεί πέρα τα είχε τάξει ο Τσόρτσιλ. Και τελευταία στιγμή, επειδή έγινε η επανάσταση των Καρπαθίων στις 5 Οκτωβρίου του 1944 και αντελήφθησαν οι Βρετανοί ότι θα έχουν σε όλα τα Δωδεκάνησα επαναστατικά κινήματα και άρα δεν θα είναι ήρεμη κατάσταση κατά των Βρετανών και Τούρκων, τότε αποφάσισαν το 1947, τελικά το 1948 έγινε η πράξη ενσωμάτωσης, να τα δώσουν με τη συνθήκη του Λονδίνου στους Έλληνες, γιατί ακριβώς είδαν ότι ο πληθυσμός δεν θα δεχόταν κάτι τέτοιο των Δωδεκανήσων. Άρα λοιπόν, κάποιοι όμως που το κατάφεραν στην Κύπρο παρά τις αντιδράσεις των Κυπρίων, ουσιαστικά έβαλαν από την πίσω πόρτα οι Βρετανοί τους Τούρκους, ενώ δεν είχαν λόγο στη διοίκηση της Κύπρου οι Τούρκοι ποτέ. Ουσιαστικά τους έβαλαν με τον ΝΑΤΟ από το 1952 και μετά από την πίσω πόρτα και με τις συνθήκες Ζυρίχης Λονδίνου το 1959, τους έχουν εγκύτρια δύναμη. Δηλαδή Έλληνες, Τούρκοι και Βρετανοί, που οι Τούρκοι δεν είχαν λόγο, αλλά επέμεναν οι Βρετανοί να μπουν. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η Τουρκία δεν είναι θέμα. Για να μην νομίζει ο κόσμος ότι έχει πάντοτε ικανούς διοικητές
και εμείς δεν έχουμε και ότι είναι πιο σημαντική, πιο έξυπνη χώρα από εμάς και εμείς δεν είμαστε. Όχι. Η Τουρκία εκμεταλλεύεται χωροταξικά το χώρο που κατέχει. Δηλαδή, αν νομίζω το χώρο ότι και των μεγάλων δυνάμεων η προσέγγιση γεωγραφική είναι στην περιοχή μας. Έτσι. Όπως λέει, και ο Τιμ Μάρσαλ στο βιβλίο «Το αιχμάλωτο της γεωγραφίας». Έτσι είναι όπως το λέτε. Και αυτή τη στιγμή, αν την Τουρκία την κατήχε η Αρμενία, το Κουρδιστάν, ένα κράτος του Πόντου ή ξέρω και η Ελλάδα, ήταν χωρισμένοι κάπως αλλιώς, ουσιαστικά θα είχαν εμάς στα όπα-όπα. Εμείς παίζουμε ένα ρόλο σε αυτή τη γεωγραφική προσέγγιση, γιατί θεωρούν μας βλέπουν ως μια κλειδαριά που ξεδιπλώνει Ανατολή, Δύση, Βορρά, Νότο. Βεβαίως, σε μια ιστορική λογική, γιατί τώρα το εμπόριο γίνεται και ηλεκτρονικά και γίνεται και με άλλους τρόπους, πιο σύγχρονους. Αλλά, εν τέτοια περιπτώσει, είμαστε ένα στρατηγικό σημείο που μας βλέπουν σαν κλειδαριά, όπου ο αφαλός της κλειδαριάς είναι η Ελλάδα και ο μηχανισμός κλειδαριάς είναι η Τουρκία. Το ένα δεν λειτουργεί χωρίς το άλλο. Δηλαδή, ο αφαλός βάζει το κλειδί, άμα δεν υπάρχει μηχανισμός, τι θα ανοίξει. Και ο μηχανισμός, αν δεν υπάρχει αφαλός να μπει το κλειδί, πάλι δεν μπορεί να λειτουργήσει. Μας βλέπουν ως ενιαίο χώρο, γι' αυτό μας λένε πάντοτε ευρύτερα, και αγωνιούν για τα δικά τους συμφέροντα, όχι λόγω φιλελληνισμού ή λόγω φιλοτουρκισμού, να εξυπηρετήσουν αυτά τα δικά τους συμφέροντα. Εν προκειμένου, τουλάχιστον να τα γνωρίζουμε, να μην κάνουμε ότι δεν τα γνωρίζουμε, το τι συμβαίνει γύρω μας, να είμαστε ρεαλιστές δηλαδή, και από εκεί και πέρα το τι είδους πολιτική θα ακολουθήσουμε είναι άλλο καπέλο. Ρεαλιστές να είμαστε, να μην νομίζουν ας πούμε, ότι ξέρεις κάτι δεν καταλαβαίνουμε. Καταλαβαίνουμε. Απλώς η επιλογή της Ελλάδος είναι το συμφέρον μου, είναι το συμφέρον των συμμάχων, οι οποίοι με προστατεύουν και εκπηγάζει μέσα από εκεί μια ειρήνη και μια ευδαιμονία, όποια μπορεί να έχω τέλος πάντων, παρότι είμαστε μια φτωχή χώρα. Έχουμε πτωχεύσει δηλαδή ουσιαστικά και δεν έχουμε επανέλθει. Από την άλλη μεριά, η Τουρκία θεωρεί ότι το συμφέρον της είναι να κάνει τον ΤΑΗ, εκμεταλλευόμενη το γεωγραφικό χώρο ή να είναι η επιτίδια ουδέτερη. Να είναι και με τον αστιφύλαξη και με τον χωροφύλαξη. Εφόσον της βγαίνει, αυτό ακολουθεί. Αυτό ήθελα να πω, ότι η ιστορία δίνει μαθήματα, φτάνει να υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να τα διαβάσουν και να μην επαναλαμβάνεται. Ευχαριστούμε θερμά για το χρόνο και στα δακόπουλε. Και εγώ να είστε καλά. Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.